Την ώρα που τα κλιμάκια συνεχίζουν λοιπόν τις αυτοψίες στα Καμένα, οι κάτοικοι προσπαθούν να βρουν ξανά ρυθμούς ζωής. Ο διπορικός της πληγής στις περιοχές πραγματοποιεί ημέρη σκανδάλι με την κάμερα του Sky. Καλό μεσημέρι, Μέρη. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Και στο σημερινό διπορικό μας βλέπουμε εικόνες πραγματικά καταστροφής, εικόνες γροθιάς στο Μάχη. Μια φυσική καταστροφή που έχει προέκταση σε σπίτια, σε επιχειρήσεις. Τεράστια οικολογική καταστροφή. Τώρα να πούμε ότι γίνονται αυτοψίες καθημερινά, ακόμα και σήμερα. Και επίσης υπάρχουν συνεργεία που κάνουν τις εργασίες στην ηλεκτροδότηση. Τώρα, συνολικά μέχρι και σήμερα, από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουν διενεργηθεί 184 αυτοψίες σε κτίρια, εκ των οποίων τα 158 σε κατοικίες, 21 σε αποθήκες, 2 σε δημόσια κτίρια και 3 σε επαγγελματικούς χώρους. Με τα 104 από αυτά, Αντώνη, να χαρακτηρίζονται ακατάλληλα κοινώς κόκκινα. Και είδαμε μέρη και κλιμάκια των αστυνομικών δυνάμεων να κάνουν περιπολίες σε όλες τις γειτονιές με τα καμένα σπίτια και τις καμένες επιχειρήσεις. Συνεχώς περιπολίες σε κεντρικά σημεία, σε σημεία που υπάρχουν καμένα. Να πούμε ότι είναι μεικτά κλιμάκια της αστυνομίας με 24 ώρες περιπολίες. Συνεχώς περιπολίες και η πυροσβεστική, να πούμε, Αντώνη, διότι και σήμερα υπάρχει αυτή η επικινδυνότητα επίπεδου 4 από την πολιτική προστασία και εμείς παντού βλέπουμε να υπάρχουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τώρα να πούμε ότι σκοπός είναι μέχρι και το τέλος του μήνα, τώρα τον Αύγουστο, να δοθούν αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν καταστροφές στα σπίτια τους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Διπλό μέτωπο φωτιά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ξέσπασε το πρωί στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας, σημαίνοντας, Γιώργο Πρωτοψάλτη, συναγερμό στην πυροσβεστική. Μέσα σε μισή ώρα, 8 παρα 5 και 8 και μισή τα δύο μέτωπα στα μεσοχώρια αρχικά που κατάφεραν πολύ γρήγορα να την προλάβουν τη φωτιά οι πυροσβεστικές δυνάμεις και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Τώρα στους Ζάρα και στο δεύτερο ουσιαστικά μέτωπο το οποίο ξέσπασε σε δασική έκταση στην Νότια Εύβοια. Εκεί δυσκόλεψε περισσότερο τις αρχές, υπήρξε και μια αναζωπήρωση. Είναι καλύτερη η εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και από αρκετά εναέρια μέσα στην Εύβοια. Ήταν μία από τις περιοχές που υπήρχε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα. Τώρα να τονίσουμε ότι εκτός από αυτές τις δύο φωτιές εδώ στην Εύβοια υπάρχει και ένα σε ορεινό σημείο στο κάτω Νευροκόπη. Σωστά. Δεν απειλείται κάτι και εκεί προσπαθούν κυρίως ένα αέρα μέσα γιατί είναι πιο δυσπρόσιτο. Αλλά πριν από λίγη ώρα είχαμε και μία φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στους φούρνους Ικαρίας και εκεί λοιπόν σπέβδουν δασοκομάντος με ελικόπτερο για να μπορέσουν γρήγορα να θέσουν υπό έλεγχο τη συγκεκριμένη φωτιά. Τώρα η επιφυλακή όλων, Γιώργο, μεταφέρεται και για την αυριανή ημέρα καθώς είναι αυξημένη. Αυξημένη, κάπως καλύτερη εικόνα από σήμερα, όμως πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως θα δούμε και στον χάρτη της πολιτικής προστασίας σε Αττική, σε ένα τμήμα στην Νότια, κυρίως Εύβοια, παρουσιάζεται ο κίνδυνος αύριο, όπως επίσης και στην Κρήτη. Θα υπάρχουν λοιπόν σε όλες αυτές τις περιοχές, όπως προβλέπετε, εναέριες περιπολίες πρόληψης από έμφορτα αεροσκάφη και ελικόπτερα. Σε περίπτωση που χρειαστεί λοιπόν να επέμβουν, θα υπάρχει επιφυλακή σε όλο το πυροσβεστικό σώμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.